Ο έρωτας και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές είναι το καλύτερο για τον άνθρωπο. Όπως είναι η φύση, έρχεται και παρέρχεται, έτσι είναι και ο έρωτας. Σήμερα είναι μια γυναίκα η οποία σ' αρέσει, μετά μπορεί να βρεις κάποια άλλη κυρία που να σ' αρέσει. Πάντως ο έρωτας πάντα νικάει. Είναι η φύση του ανθρώπου, είναι η πιο φυσιολογική του λειτουργία, θα επιβιώσει και πάντα θα επιβιώσει, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτό. Αντίθετα, σύμφωνα με την ερώτησή σας, αν οι εποχές είναι δύσκολες, είναι όντως δύσκολες, αλλά αντίθετα πιστεύω ότι προσφέρει εκτόνωση και χαρά, η οποία είναι και δωρεάν. Το μόνο πράγμα που επιβιώνει είναι ο έρωτας, τίποτα άλλο. Από παιδί μέχρι τα 100 χρόνια πρέπει να είσαι ερωτευμένος. Αν δεν είσαι ερωτευμένος, τι κάνεις, πρέπει να πεθάνεις. Άσχετα αν μπορείς να κάνεις σεξ ή δεν μπορείς. Εγώ κάνω. Αλλά και όταν δεν θα μπορώ να κάνω, θα είμαι ερωτευμένος. Θα βρω τον τρόπο να είμαι ερωτευμένος. Όχι με τη γυναίκα σου και με καμιά άλλη. Λογικά επιβιώνει, αλλά εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εγώ αν ήμουν ερωτευμένη θα επιβίωνε σε κάθε περίσταση. Έρωτας είναι να πετάς στα σύννεφα, να χαίρεσαι τη ζωή σου κάθε λεπτό, να βλέπεις τους γλάρους να πετάνε, να βλέπεις τις πεταλούδες, κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, πορτοκαλί. Είναι ένα υπέροχο συνέστημα, πετάς στα σύννεφα. Μόνο να μην προσγειωθείς από τόμος. Από τόμος. Ναι, από τόμος. Για μένα αυτό είναι ο έρωτας. Καμία άλλη ερώτηση. Σε ποια υπερβολή θα φτάνετε από τόμος για τον άνθρωπο που αγαπάτε και είστε ερωτευμένος, για να του δείξετε πόσο πολύ τον θέλετε? Θα κολυμπούσα 3 χιλιόμετρα. Μέχρι εκεί. Ο άλλος θα ήθελα να κάνει πολλές θυσίες για μένα. Γιατί εγώ δεν είμαι για πολλές θυσίες. Το μόνο που θα έκανα είναι αυτό. Με μένα πρέπει να είναι ερωτευμένη. Όταν είναι ερωτευμένη με μένα, χαίρομαι πάρα πολύ. Το απολαμβάνω, το λατρεύω. Χαίρομαι, πετώ. Αυτά. Ναι. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν να ταξιδευτώ. Πού ήταν να ταξιδευτώ, ωε, 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 ωε. Και κάνε ένα μακρύ ταξίδι, και κάνε ένα μακρύ ταξίδι μέσα στη Μεσόγειο, μέσα στη Μεσόγειο. Και
σε 5-6 εβδομάδες και σε 5-6 εβδομάδες σώθηκαν όλες οι τροφές. Σώθηκαν όλες οι τροφές. Δεν θα έκανα ό,τι με ζητούσε, αλλά θα έκανα κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μπορούσα να το κάνω όσο και να μην το ζητούσε. Αν ήταν κάποιος ερωτευμένος μαζί σας που ήταν ανεπιθύμητος για σας, πώς θα το αντιμετωπίζετε και σας ενοχλούσε διαρκώς και συνέχεια? Και από τόμος. Και από τόμος. Αυτό το ποτό όμως είναι κάπως. Τι να σας πω, θα προσπαθούσα να μην του δίνω σημασία, θα προσπαθούσα να μην του δίνω ελπίδες και αν επέμενε θα τον έκοβα ικτρά. Μπαμ και κάτω. Δεν σε θέλω μεγάλε, τέλος. Κι ο κλήρος πέφτει στα αγόρια. Κι ο κλήρος πέφτει στα αγόρια. Που ήταν σαν σκυλοψάρα, που ήταν σαν σκυλοψάρα.